την ώρα που η ρογμή στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης στο ύψος της κακιάς στροφής πριν από τη Λιγαριά έφερε αναστάτωση και προβληματισμό, ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη πως αυτό είναι το τέταρτο αξιολογημένο από τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης ως σοβαρό περιστατικό. Καθημερινά επιδεινώνεται το πρόβλημα. Πόσο μάλλον αν αρχίσει και βρέχει. Και όλα τώρα τι έχει να συμβεί. Μέχρι στιγμής η περιφέρεια έχει κληθεί να παρέμβει σε 3 ακόμα περιστατικά κατά μήκος του πολύπαθου δρόμου. Να κάνουν κάτι για αυτόν τον καιρό να φτιαχτεί ο δρόμος προσωρινά μέχρι να φτιαχτεί ο καινούριος ΒΟΑΚ, αν γίνει ποτέ. Η αρχή έγινε από τα Χανιά, όπου σε 2 θέσεις στο ύψος του κόμβου της Σούδας εντοπίστηκαν επίσης ρηγματώσεις. Τη Σκυτάλη πήρε το Ρέθυμνο, όπου ο δρόμος άνοιξε στο ύψος της Σκεπαστής. Δεν υπάρχει και μελέτη σκοπιμότητας που έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι που θα έπρεπε να έχουμε ποια είναι τα σημεία που χρήζουν νέων χαράξεων, πού χρειάζεται να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, που χρειάζεται τέλος πάντων να βελτιώσουμε. Αυτά όλα γίνονται χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στα Χανιά έχει προχωρήσει έρευνα και είμαστε εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μελέτης, ενώ στη Σκεπαστή πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές γεωτρήσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Παρότι οι μελέτες των αιτιών που έφεραν τις ρηγματώσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, μια πρώτη εκτίμηση της τοποθετεί ως απόρρια της παλαιότητας του δρόμου και των ελάχιστων ουσιαστικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει. Χαρακτηριστική είναι άλλωστε και η δήλωση της Διευθύντριας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης. Ρογμές έχει σχεδόν όλος ο βόρειος οδικός άξονας και αυτός έχει χρόνο ζωής όπως και οι άνθρωποι. Προσωρινή επιφανειακή αποκατάσταση των ρηγματώσεων που εμφανίστηκαν στο βόρειο οδικό άξονα στο ύψος της λεγόμενης κακιάς στροφής θα πραγματοποιήσουν αύριο νωρίς το πρωί συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεννόηση με την τροχέα του ΒΟΑΚ. Ένα τεράστιο θέμα που είναι η συντήρηση γενικά των οδικών έργων και βέβαια η συντήρηση και γενικότερα των έργων, των δημοσίων έργων. Έχουμε, σαν χώρα, είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό. Τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, αναμένεται να προχωρήσουν γεωτρήσεις στην περιοχή, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες γεωτεχνικές μελέτες που θα αποκαλύψουν τις αιτίες πρόκλησης του φαινομένου, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η οριστική αποκατάσταση.